Θα μπορούσε ο τίτλος του νομοσχεδίου να έχει τον τίτλο «Νέοι ορίζοντες επιτάχυνσης της επιχειρηματικής δράσης», αφού επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες τις προηγούμενες νομοθετικές αντιδραστικές αλλαγές, ενσωματώνοντας και νέες φυσικά ρυθμίσεις, με στόχο τη θωράκιση και ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλα τα επίπεδα, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν μέχρι τη διοίκηση και τη λειτουργία τους. Αλλαγές αναγκαίες για την περαιτέρω υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα της αστικής τάξης, με στόχο την προσαρμογή του περιεχομένου, των δομών, των λειτουργιών, των πανεπιστημίων στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, αποτελέσματα της οποίας βιώνουμε πλέον με τις προωθούμενες και ασκούμενες πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Συγκεκριμένα, πρώτον, με την επιχειρηματική δράση των πανεπιστημίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακά, ξενόγλωσσα, πιστοποίησης, μέσω της έρευνας, μέσω της αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Να λοιπόν και ένα παράδειγμα, όπως σχεδιάζεται σε Περτούλη και Ταξιάρχη με το άρθρο, με την πρόβλεψη του άρθρου 296 για παράδοση των συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων και των υποδομών του Πανεπιστημίου προς αξιοποίηση, δηλαδή για business. Δεύτερον, αξιολόγηση των ιδρυμάτων με τα κριτήρια της καπιταλιστικής αγοράς. Τρίτον, σταθερά βήματα αποσύνθεσης πτυχίου από το επάγγελμα. Και τέταρτον, κατηγοριοποίηση πτυχίων τμήματων διδασκόντων ερευνητών. Συμβαίνει ή όχι αυτό? Συμβαίνει. Και ακριβώς αυτή η πολιτική δεν είναι προϊόν προχειρότητας, αποσπασματικότητας ή κακής διαχείρισης, ούτε προσωποποιείται στην αιμονή κάποιου υπουργού, όπως προσπαθούν να εστιάσουν κάποιοι ασκώντας κριτική, αφήνοντας όμως στην άκρη τη στρατηγική ταύτισή τους που απορρέει από τις δεσμεύσεις στο κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δεσμεύσεις από το νέο σούπερ μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και της Πράσινης Μετάβασης. Αλήθεια, τι καλό είδαν ο λαός και οι νέοι μας από αυτές τις αλλαγές που δημιούργησαν τόσες και τόσες κυβερνήσεις και που η κυβέρνηση στο έδαφος αυτών φέρνει μία ακόμη? Γιατί το σύγχρονο πανεπιστήμιό σας το έχουμε ζήσει, το ζούμε τώρα, όπως και στις συνθήκες της πανδημίας και της εγκληματικής πολιτικής διαχείρισής της. Αυτό το πανεπιστήμιο ολοένα και πιο έντονο απομακρύνει τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος με βάση το πτυχίο, αφού βασικά μαθήματα αποσπώνται από τον προπτυχιακό κύκλο, μεταφέρονται στα μεταπτυχιακά ή σε άλλους κύκλους, σεμινάρια, πιστοποιήσεις και μάλιστα επιπληρωμή. Αυτή είναι η κεντρική κατεύθυνση που μαζί με την επέκταση της λογικής των δεξιοτήτων υπηρετούν οι συνεχιζόμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, στα τμήματα. Πρόκειται δηλαδή για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης με πτυχία και πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων με βάση τα προσόντα. Εξέλιξη που έχει αρνητικές συνέπειες στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη επιστημονική συγκρότηση των αποφύτων στην επαγγελματική τους πορεία. Οι φοιτητές που έχουν ανάγκη να στηριχθούν για την επιλογή τους, να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο που έχει ή πρέπει να έχει συγκεκριμένη επαγγελματική αποκατάσταση, μόνο ως ελευθερία επιλογών δεν βλέπουν τα πτυχία τους να εντάσσονται σε μια τριτοβάθμια σούπα, την εκπαίδευσή τους που θα μετρά τα πτυχία με βάση τα καντάρια των πιστωτικών μονάδων και βέβαια την εκπαίδευσή τους να μετατρέπεται σε μαθησιακή εμπειρία. Γιατί αυτό που βλέπουν ήδη οι φοιτητές είναι οι προσταφερές μαθημάτων ανάλογα με την επάρκεια καθηγητών πανεπιστημίου, ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς, ανάλογα με τις αξιολογήσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις για επιχειρηματικότητα στο κατά τα άλλα ευέλικτο πρόγραμμα που μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει και από το νέο νόμο. Γιατί στόχος σας είναι η διαμόρφωση μιας απέραντης αγοράς προσόντων πολυκατηγοριοποιημένων επιπέδων σπουδών που καμία σχέση δεν θα έχουν με την ολοκληρωμένη επιστημονική επαγγελματική μόρφωση, δημιουργώντας όρους πίεσης προς τα κάτω των προπτυχιακών σπουδών, προσανατολισμού τους προς πιο αγορές, σύντομες καταρτήσεις με επιπρόσθετη συνέπεια και στην αποδυνάμωση των όρων διαπραγμάτευση του μισθού της επιστημονικής εργατικής δύναμης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα απευθύνεται σε όλους εκείνους που την παθογένεια στα πανεπιστήμια την νιώθουν στο πετσί τους, με τη μετατόπιση του βάρους από την εκπαιδευτική λειτουργία στην επιχειρηματική ερευνητική.
Γι' αυτό το σκοπό απευθυνόμαστε στους φοιτητές, τους νέους και τις νέες που ξεκινούν τις σπουδές τους, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους ερευνητές που εκπονούν τις εργασίες τους αφοσιωμένοι στην επιστήμη τους, συχνά κάτω από άσχημες συνθήκες, χωρίς εξασφαλισμένους πόρους, με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Απευθυνόμαστε στους πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές που προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που αγαπούν το αντικείμενό τους και δεν δέχονται να καθορίζει η αγορά τα ενδιαφέροντά τους και τα επιστημονικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν με το ερευνητικό τους έργο. Τους καλούμε να σκεφτούν τα εξής. Θέλετε να είστε επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι ή μάνατζερ και εταιρικοί συνεργάτες? Θέλετε να διδάσκετε ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους ή να διαχειρίζεστε, να εντατικοποιείτε, να εξοντώνετε, να ξεζουμίζετε, να απειλείτε το ανθρώπινο δυναμικό? Θέλετε να υπηρετείτε τη γνώση και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας ή θέλετε να υπηρετείτε το κέρδος? Πιστεύετε πως η συνέχιση του ίδιου δρόμου της επευρηματοποίησης της πανεπιστημιακής μόρφωσης θα λύσει τα προβλήματα? Πιστεύετε πως η συνέχιση της κατηγοριοποίησης των πτυχίων των πανεπιστημιακών τμήματων θα ανεβάσει το συνολικό μορφωτικό επιστημονικό επίπεδο των φοιτητών και των φοιτητριών? Πιστεύετε πως με το να συνεχίσουμε στα βήματα της αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα θα δώσει απάντηση στην νεανική και κοινωνική ανάγκη οι νέοι επιστήμονες να εργάζονται στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, σε αυτό που επιθυμούνε? Θεωρείτε πως αν συνεχιστεί η αξιολόγηση των πανεπιστημίων με τα κριτήρια της αγοράς θα αναβαθμιστεί η πανεπιστημιακή μόρφωση? Στην τελική, επιστήμη, μόρφωση, παιδεία, κατακτημένη γνώση και παραγωγή νέας γνώσης για τα συμφέροντα ποιου, ποιας τάξης και ποιων αναγκών. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να παρακολουθήσετε την πρόταση του ΚΚΕ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μα πάνω απ' όλα σας καλούμε να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ στον αγώνα για να λάβει σάρκα και οστά το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Σε αυτή την απαιτητική υπόθεση καλούμε να πάρουν μέρος οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι ερευνητές, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δημιουργώντας μαζί μας ένα διακριτό, δυναμικό μέτωπο που θα αντιπαρατίθεται στην κυρίαρχη ιδεολογία και θα βάζει στο στόχαστρο το πραγματικό αντίπαλο. Την πολιτική που θυσιάζει ζωές, δουλειές, σπουδές, προοπτικές και ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι απαραίτητοι. Ευχαριστώ.